Καθυστέρηση λόγου. Αναπτυξιακή πορεία ακοής και επικοινωνίας για μωρά 0 με 18 μηνών. Το νεογέννητο βρέφος. Από τις πρώτες μέρες μετά τη γέννησή τους, τα βρέφη αρχίζουν να επικοινωνούν με τους φροντιστές τους μέσω της οπτικής επαφής και μέσω αυθόρμητων και μιμητικών εκφράσεων του προσώπου. Εμφανίζεται η δράση ευνηδιασμού σε ξαφνικούς δυνατούς θορύβους. Επίσης, τα μάτια μπορεί να στραφούν προς μία κοντινή πηγή συνεχούς ήχου, όπως ένα κουδούνισμα. Όταν δεν παρατηρείται αυτός ο ευνηδιασμός, τίθεται υποψίες ακουστικής απώλειας. Αν και κανονικά τα νεογέννητα θα πρέπει να ελέγχονται ακολογικώς με τη γέννησή τους. Ενός μηνός. Όταν το βρέφος κλαίει, μπορεί να σταματήσει ακούγοντας κατευναστική φωνή σε κοντινή απόσταση και να στρέψει το βλέμμα του σε αυτήν. Υπάρχει βλεμματική επαφή αλλά για λίγο και από την έκτη εβδομάδα χαμογελάει όταν του χαμογελούν. 3 μηνών. Μπορεί να στρέφει το κεφάλι του αναζητώντας από πού έρχεται ο ήχος. Δείχνει ενθουσιασμό όταν του μιλούν και εκφέρει φωνοποιήσεις μπροστά σε άλλους αλλά και μόνο του. Όταν είναι μαζί με άλλους, οι φωνοποιήσεις συνοδεύονται από χαμόγελα, οπτική επαφή και κίνηση. 6 μηνών. Στρέφεται αμέσως στη γνώριμη φωνή, ακόμα και όταν δεν μπορεί να δει το πρόσωπο που την παράγει. Εκφέρει φωνήεντα, σύλλαβες και διπλές σύλλαβες. Αυτές οι φωνοποιήσεις των μωρών λέγονται βάβισμα. Συμμετέχει στο παιχνίδι με γελάκια και τσιρίδες και φωνάζει όταν ενοχλείται. Αντιδράει ευχάριστα στο ζωηρό παιχνίδι και φανερώνει τη δυσαρέσκειά του όταν το παιχνίδι σταματάει απότομα. 9 μηνών. Το 9 μηνών βρέφος παράγει φωνοποίηση σκόπιμα για να επικοινωνήσει, δηλαδή φωνάζει για να πάρει προσοχή, σταματά για να ακούσει. Αρθρώνει δυνατά και μελωδικά επαναλαμβανόμενο βάβισμα. Παράγει βάβισμα και μόνο του στον εαυτό του και για να συζητήσει με άλλους. Ανταποκρίνεται όταν λένε το όνομά του. Μιμείται τους παιχνιώδεις φωνητικούς ήχους. Παίζει κουκουτζά και μιμείται χειροκρότημα. Διατηρεί για πάνω από ένα λεπτό το ενδιαφέρον του σε εικόνες που κατονομάζονται από έναν ενήλικα. 12 μηνών. Βαβίζει δυνατά και συνεχόμενα με ποικιλία φωνιέντων και συμφώνων. Εντοπίζει καλά τους ήχους από κάθε κατεύθυνση και ανταποκρίνεται άμεσα στο όνομά του. Αναγνωρίζει οικεία τραγούδια και προσπαθεί να συμμετέχει. Δείχνει πως καταλαβαίνει απλές λέξεις μέσα σε καθημερινές προτάσεις, αλλά και απλές οδηγίες που συνοδεύονται από χειρονομίες. Το μωρό 12 μηνών μιμείται ηχολέξεις. Ακολουθεί το βλέμμα ενός ενήλικα. Αρχίζει να έχει κοινή προσοχή. Χαιρετά με το χέρι όταν του το ζητήσουν, αλλά και αυθόρμητα. Χειρίζεται παιχνίδια που κάνουν θόρυβο με ευχαρίστηση. 15 μηνών. Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 2 με 6 λέξεις. Δηλαδή μπορεί να πει αυθόρμητα και σε σωστό πλαίσιο αυτές τις λέξεις. Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο, δηλαδή γνωρίζει τη σημασία πολλών οικείων λέξεων. Μπορείτε να το καταλάβετε επειδή κατανοεί απλές οδηγίες όπως «έλα για φαγητό», «δώσε μου την μπάλα». Δείχνει με το δείχτη γνώριμα πρόσωπα, ζώα και παιχνίδια. Διατηρεί την προσοχή του για 1 με 2 λεπτά. Συμμετέχει σε λειτουργικό παιχνίδι. Για παράδειγμα, σπρώχνει ένα αυτοκινητάκι, προσποιείται ότι πίνει από ένα άδειο ποτήρι, χτυπά με ένα πλαστικό παιχνίδι σφυρί. Είναι συναισθηματικά ασταθές και χρειάζεται ένα οικείο πρόσωπο να το καθησυχάζει. Σε άγνωστες περιστάσεις, παρακολουθεί τις αντιδράσεις των οικείων προσώπων του, προσπαθώντας να καταλάβει πώς να αισθανθεί και να αντιδράσει. 18 μηνών. Μιλάει πολύ μόνο του την ώρα που παίζει. Ο λόγος του έχει συναισθηματικές διακυμάνσεις και επιτονισμό. Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 6 με 20 αναγνωρισμένες λέξεις. Ζητά ό,τι θέλει, δείχνοντάς το και κάνοντας φωνοποιήσεις. Ταυτόχρονα, ελέγχει αν το μήνυμά του έχει γίνει κατανοητό. Του αρέσουν τα παιδικά τραγούδια και προσπαθεί να τραγουδήσει. Εξερευνά το περιβάλλον και δεν έχει αίσθηση κινδύνου. Δεν βάζει πλέον τα παιχνίδια στο στόμα. Συμπεριφέρεται σε κούκλες και αρκουδάκια σαν να είναι βρέφη.
τα αγκαλιάζει και τα ταΐζει. Μιμείται απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το σκούπισμα. Παίζει ευχάριστα μόνο του, αλλά του αρέσει να είναι κοντά σε οικείο πρόσωπο. Αυτή είναι η τυπική αναπτυξιακή πορεία της ακοής και της επικοινωνίας ενός μωρού 0 με 18 μηνών. Στο επόμενο βίντεο θα δείτε την αναπτυξιακή πορεία του λόγου και της ομιλίας των παιδιών 2 με 4 ετών. Πατήστε like και κάντε εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.